θα έπρεπε να κάνει η όποια κυβέρνηση αμέσως την επόμενη μέρα των εκλογών. Νομίζω, επειδή ακριβώς η γενιά η δική μου μεγάλωσε σε μία δήθεν, ξέρετε, μεγάλη ιδέα, ισχυρή Ελλάδα, φούσκα, Ολυμπιακοί αγώνες, αούα, πάμε και τα μυαλά στα κάγκελα, Ελλάς ολέ ολέ και τα λοιπά. Νομίζω ότι όλοι εμείς, η δική μου έτσι, η σειρά, προσγειώθηκε πάρα πολύ απότομα στην πραγματικότητα. Και προσγειώθηκε πολύ απότομα στην πραγματικότητα με τα γεγονότα του 7, του 8. Μπήκαμε στην οργανωμένη πολιτική πάλι, αν θέλετε, μετά όταν ξέσπασε η κρίση. Άρα έχουμε μάθει 5 πράγματα. Έχουμε μάθει ότι προσγειωνόμαστε απότομα, ότι δεν υπάρχει αυτό το κοινωνική κινητικότητα, ότι όσο καλό και να είναι το πανεπιστήμιο στο οποίο σπούδασες, δουλειά δεν θα βρεις. Φεύγουν οι φίλοι μας, πάνε έξω. Άρα νομίζω πως σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ξαναεπιστρέψουμε στα αυτονόητα, στα βασικά. Δεν νοείται πλέον να μιλάμε για ανταγωνιστικότητα χωρίς να μιλάμε για εξασφάλιση του κοινωνικού κράτους, χωρίς να διασφαλίσουμε ότι οι μανάδες μας θα πάρουν σύνταξη σε μια λογική ηλικία, ότι θα έχουν κρεβάτι στα νοσοκομεία, ότι τα παιδιά μας όταν κάνουν θα έχουν σχολείο με καθηγητές μέσα, γιατί αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν τώρα, αυτά τα 6.000 κενά, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι περισσότερα, θα αντικατασταθούν από νέο κόσμο, από νέους καθηγητές. Άρα εγώ λέω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε είναι να έχουμε ένα κράτος όχι μεγάλο, αλλά ένα κράτος αποτελεσματικό, ένα κράτος που να μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες του. Αυτό δεν είναι πολυτέλεια, αυτό είναι ανάγκη στην Ευρώπη του σήμερα και περισσότερο στην Ελλάδα του σήμερα. Κυρία Γιάμαλη, όμως με τον νέο ΣΥΡΙΖΑ, ένα ΣΥΡΙΖΑ που έχει υπογράψει τα μνημόνια. Mm-hmm. Πώς θα το καταφέρετε αυτό? Αυτό το οποίο είναι, έχει μία σημασία να το πούμε. Επειδή ακούω και για τις συνεργασίες και τα λοιπά. Δεν θα με ρωτήσετε, αλλά όλα μπλέκονται με κάποιο τρόπο. Είπατε δεν θα ξεκινήσουμε έτσι. Ωραία. Δεν είπαμε ότι δεν θα ρωτήσω στο τέλος. Μιλάμε για δύο αντίθετα πολιτικά προγράμματα. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ, με το ποτάμι, γιατί ακριβώς το πρόγραμμά του λέει άλλα πράγματα. Ναι, το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ μετά την υπογραφή του μνημονίου, του τρίτου μνημονίου, το οποίο σε καμία περίπτωση, μακριά από μένα οι εξοραϊσμοί, δεν θέλω να το εξοραίσω, δεν θέλω να πω ότι είναι καλύτερο, αν και έχει 20 δις λιγότερα μέτρα, έγινε ακόμη πιο δύσκολο. Αλλά αυτά τα οποία λέει το μνημόνιο, τα άσχημα που έχει το μνημόνιο μέσα, είναι τα μύχια οράματα και οι προσδοκίες των δυνάμεων των νεοφιλελεύθερων, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ποταμιού. Και ας λένε ότι σε πλαίσιο εθνικής ενότητας κτλ. Δεν υπάρχει εθνική ενότητα. Υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει, επιθυμεί, ζητάει ξανά τη λαϊκή εντολή για να κάνει ό,τι μπορεί να χαλαρώσει αυτό το μνημόνιο. Με αντιρροπιστικά μέτρα. Με μέτρα τα οποία θα απαλύνουν τον πόνο που θα προκαλέσει ένα ακόμη μνημόνιο στις λαϊκές τάξεις. Αυτός δεν είναι κοινός στόχος. Αυτός είναι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και μία συνεργασία τέτοια ούτως ή άλλως θα πρακτικά θα είχε πολλές τρικλοποδίες. Γιατί τι να κάνουν, ζητάμε άλλα πράγματα. Αυτό που λέτε όμως, κύριε Γιαμαλή, όπως πολύ σωστά είπε και η Μαριλένα, είναι το ευκταίο, αυτό που θα θέλαμε όλοι μας. Η πράξη όμως έχει δείξει τελείως διαφορετικά πράγματα. Θέλω να πω η προσγείωση του ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα, οι αποφάσεις που είναι πλέον ένα μνημόνιο, βαρύ τρίτο μνημόνιο. Και που καλούμαστε, ακόμα δεν έχουμε δει πώς θα πληρώσουμε το μάρμαρο, δηλαδή αυτό το τρίτο μνημόνιο, και θα κληθούμε. Και εσείς ως νέος άνθρωπος, ενώ είχατε συνηθίσει να βγάζετε ανακοίνωση και να λέτε για τις κουριές, να λέτε για τα κοινωνικά κινήματα, να λέτε όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να υποστηρίξετε μία πολιτική, που απ' τι άλλο, στην καλύτερη περίπτωση είναι πολιτική συμβιβασμού και της πραγματικότητας, realpolitik. Αλλά στη χειρότερη, να μην χρησιμοποιήσω τους χαρακτηρισμούς που λένε οι αντιπαλοί σας. Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχουν μέτρα σε αυτό το μνημόνιο, τα οποία για τον μέσο ΣΥΡΙΖΑΙΟ και τη μέση ΣΥΡΙΖΑΙΑ, γιατί εγώ ως τέτοια μιλάω πέραν της υποψηφιότητας, είναι κατάρα. Είναι πράγματα τα οποία σε συνεργασία με το κίνημα, σε συνεργασία με τον κόσμο της εργασίας, σε συνεργασία με τους ανέργους, πρέπει κάθε μέρα να τους βάζουμε τρικλοποδιές. Από εκεί και πέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να υπογράψει μνημόνιο. Όποιος το λέει αυτό, νομίζω ότι απατάτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε έναν πολύ σοβαρό
εκβιασμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε, του είπαν εν ολίγης, για να μην μπερδευόμαστε, να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι κοιτάξτε να δείτε, θέλετε να κουρευτούν οι καταθέσεις των μικρών, των φτωχών. Οι μεγάλοι τις είχαν ήδη διώξει, τα ξέρουμε, τα γράφαμε. Ως δημοσιογράφος έχω ήδη απείρα του τι έγινε εκείνες τις ημέρες, τα γράφαμε κάθε μέρα. Λοιπόν, άρα, όταν έχεις το δίλημα να σώσεις τα 5 και τα 10 χιλιάρικα των ελληνικών οικογενειών, των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται εδώ, που έχουν παραμείνει εδώ και δίνουν καθημερινά τον αγώνα, ή να υπογράψεις μια πολύ κακή συμφωνία, με δεδομένο ότι δεν έχεις αυτή τη στιγμή ένα συμφέρον σχέδιο εξόδου, απεγκλωβισμού, τότε αυτό το οποίο έχεις να κάνεις είναι να κάνεις ό,τι μπορείς για να επιτύχεις ένα καλό χρηματοδοτικό σκέλος, και αυτό το πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ, και βέβαια μια καλή συμφωνία για το χρέος. Και αυτό θα το πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Μάλιστα. Κύριε Κυρανάκη, εσείς πιστεύετε, σε αντίθεση με αυτά που λέει η κυρία Γιάμαλη, ότι έχετε κοινά